Θαρώ, τώρα πια πρέπει να αποκαλύψω το όλο σχέδιό μου. Και δεσμεύομαι να ξαναπάω να κάνω επαφή με τη Μόσχα. Δεν φταίει η Ελλάδα εάν κάποιοι παίζουν άσχημο παιχνίδι, και δεν είναι σίγουρο ότι αυτοί θα καταψηφίσουν την Ελλάδα αύριο. Το εχθές δεν μπορεί να είναι εγγυητής του αύριο, γιατί το ζήσαμε το εχθές. Θυμάμαι όταν επί κυβέρνηση Καραμαλή, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, προσπάθησε ο Καραμαλής να κάνει ένα άνοιγμα. Εγώ το παρακολουθούσα και του διεμήνια ότι πρόσεξε, δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο. Το κάθε πράγμα θέλει τον τρόπο του. Και έβγαινε η Ντόρα, υπουργός εξωτερικών νούμερο 2 της Δημοκρατίας, και τίνασε στον αέρα την προσπάθεια, υιοθετώντας την αμερικανική ομπρέλα προστασίας, πρώτη από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Χωρίς καν να μας πιέζει και να μας ρωτήσει οι Αμερικανοί. Μόνο και μόνο για να κάνει την καλή να γίνει αρχηγήνα και πρωθυπουργήνα. Και κλείνουν οι πόρτες. Και με ενημερώνουν στις Βρυξέλλες άνθρωποι των Ρώσων ότι η υπόθεση τελειώνει. Σαμποτάρεται ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Και θέλουν να προχωρήσουν τα άρματα. Και λένε όχι, όχι, οι τότε υπουργοί άμυνας. Και φεύγω, κύριε Σιγή, από τις Βρυξέλλες και πηγαίνω στη Σόφια. Στη Σόφια έχουν μία πρεσβεία, οι Ρώσοι, που περικλείεται από έναν κήπο όσο περίπου ο εθνικός κήπος εδώ, ο βασιλικός κήπος. Και έχουν και ένα χώρο πρόσβλητο από περίεργα αυτιά. Και έκανα έκκληση αυτό για να επαναφέρω τα πράγματα εκεί που ήταν. Από τότε δουλεύω το κεφάλαιο Ρωσία. Και γιατί? Γιατί, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται πάντα να υπάρχει εναλλακτική λύση. Ουέ και λίμωνο από τον διοικητή τάγματος συλλόγου που πάει να καταλάβει ένα ύψωμα και δεν έχει εναλλακτική λύση σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά, να σώσει τον κόσμο. Ποια ήταν η δική μου εναλλακτική λύση? Ευρώπη, είμαι μέσα στην Ευρώπη, θα παίξω με την Ευρώπη, θα προσπαθήσω να πείσω την Ευρώπη. Εάν δεν διαλυθεί η Ευρώπη, θα παίξω Ευρώπη. Υποχρεούμαι να το κάνω μέχρι τέλος αυτό. Αλλά αν το θέμα Ευρώπη για κάποιο λόγο κακοφορμήσει, που είναι πιθανό, και αναγκαστεί η χώρα να αλλάξει πλεύση και να διασωθεί δια της δραχμής, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να έχω μία καβάτσα 35 με 40 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσω τα πρώτα 2 χρόνια σε πετρέλαιο, σε φάρμακα, για να μην επιτρέψω να γίνει η Ελλάδα επίκεντρο θανατηφόρων εξελίξεων. Και αυτά είχα πάει και είχα συζητήσει στο Κρεμλίνο. Λέω, το χρέος το καταλαβαίνω, δεν μπορεί να καλυφθεί. Είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να το ζητήσει κανείς. Αυτό το ενδεχόμενο σε μια έκτακτη ανάγκη, η Ρωσία μπορεί να το εξασφαλίσει στην Ελλάδα. Και τι έκανε η Ρωσία, κυρίες και κύριοι? Επειδή δεν μπορεί να μας χρηματοδοτήσει ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνοντας στη μικρή περιοχή των Βρυξελών, προκειμένου να βρεθούν οι πόροι για να εξασφαλίσουμε εμείς τα λεφτά, έδωσε 20 δις στο Δούνο του για να έρθουν μέσω Δούνο του. Κάποιοι δούλεψαν για αυτά, τυχαίως γίνανε έτσι ξαφνικά. Και έρχονται λοιπόν να παίξουν το σχέδιο, να χτυπήσουν τον Πούτιν και να κλείσουμε μέσα στο Ρεφέρα. Αν ο Εφραίμ, για εμένα, δική μου εκτίμηση, πετάξτε την σκοπιδία του Ντανεκιά αν θέλετε. Εάν ο Εφραίμ δεν είχε πάει 40 ημέρες στη Ρωσία με την Αγία Ζώνη, ίσως να μην ήταν μέσα σήμερα. Ίσως να μην ήταν μέσα σήμερα. Ίσως να μην ήταν μέσα σήμερα. Ακολούθησε την τύχη του Καραμαλή, ο οποίος έκανε, επαναλαμβάνω μια φορά, άγαρμα την κίνηση. Από σαφή εμπειρία, απειρία, αν είχε στοιχειώδη εμπειρία, δεν θα πάτα για την πεπλουνόφουδα. Το έλεγα τότε, έξυπνο παιδί, με καλή παιδεία, αλλά ο άνθρωπος άπειρος, δεν είχε κυβερνήσει ούτε περίπτερο, θα καεί Καραμαλή και κάηκε. Γιατί τώρα ο Καραμαλής μπορούσε να ξεκινήσει και να γίνει πρωθυπουργός μακράς πνοής. Άπειρος και έκανε απειρίες και να το αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι, θα ρωτώ, το ξαναείπα και το λέω άλλη μια φορά, με παρησία.
Πότε φαγώθηκε ο Βουλγαράκης? Ο Βουλγαράκης ήταν υποψήφιος δελφίνος. Πότε? Όταν με τις υποκλοπές σηκώθηκε και έδειξε τους πίνακες εκείνους που έδειχναν, ζωγράφισαν ότι αυτοί που παρακολουθούσαν ήταν η Αμερικάνικη πρεσβεία. Εκείνη τη στιγμή είπα στην κυρία Καρατζαφέρη, βαίνει τέλος ο Βουλγαράκης. Πριν αλέκτορ είχε αρχίσει το σύστημα και τέλειωσε το Βουλγαράκη. Γιατί τόλμησε να δείξει. Και ενώ κάναμε ατελείωτες εξεταστικές επιτροπές, δύο για το βατοπέδι, για τις ζύμες, για οτιδήποτε άλλο, για τα υποβρύχια, δεν κάναμε για τις υποκλοπές. Το κυρίαρχο πράγμα. Ποιος υπέκλεπτε τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς της Άμυνας, τον διοικητή της ΕΥΠ, όλους. Ποιος? Γιατί δεν τόλμησαν. Αυτοί κυβερνάνε. Αυτοί κυβερνάνε, κυρίες και κύριοι. Οι δειλοί. Οι δειλοί. Και μου είπε παλιός κοινοβουλευτικός που χρόνια έφυγε από το κοινοβούλιο. Μου λέει, άκου να σου πω κάτι. Στριγκάκια φοράνε εκεί μέσα κάποιοι. Και του λέω σκληρό. Βρε στριγκάκια, μου λέει. Ακούστε, παλιός κοινοβουλευτικός. Ή κάνει 25 χρόνια, 30 στο κοινοβούλιο. Πώς βλέπουν κάποιος σήμερα που είναι στα πράγματα? Έτσι τους βλέπουν, κυρίες και κύριοι. Και καταντράπηκα να μας βλέπουν έτσι η παλιά φρουρά των κοινοβουλευτικών. Κλείσανε την πόρτα της Τουρκίας, της Ρωσίας, τη στείλανε στην αγκαλιά της Τουρκίας. Και είναι ευχαριστημένοι. Το λαϊκό αίσθημα. Βάλαμε μέσα τον ηγούμενο. Ναι, ο ηγούμενος ήταν μόνος του. Δεν έκανε κάποιες συμφωνίες. Εάν λοιπόν βρήκατε σκάνδαλα και ακουργήματα, δεν είναι μόνο η μία πλευρά, αλλάξαν το δίκαιο, κυρίες και κύριοι. Αλλάξαν το δίκαιο. Το δίκαιο της δωροδοκίας. Μπαίνει ο ένας, δεν μπαίνει ο άλλος. Πού το ακούσατε αυτό? Όταν βγαίνει η Βουλή και λέει δεν υπάρχει θέμα, δεν στέλνω τους πολιτικούς οι οποίοι υπέγραψαν από κοινού και αλληλοδιαδόχος τις οποιασδήποτε μεταφορές στο μοναστήρι, αλλά κλείνουμε τον ηγούμενο του μοναστηριού μέσα. Αυτό είναι η δικαιοσύνη της χώρας. Και είναι ύποπτος φυγής. Πριν 5 μέρες ήρθε από τη Ρωσία, ήταν ύποπτος φυγής. Ήταν έξω, γιατί να έρθει μέσα? Και θα κάνει, λέει, καινούργια όμοια εγκλήματα. Δηλαδή θα πάει να βρει τώρα τον υπουργό, τον τωρινό της Γεωργίας, θα πάει να βρει τον Τσιτουρίδη, τον Ροντούλη, ξέρω ποιος είναι εκεί, τον Σκανδαλίδη, για να ξαναπάρει χτήματα. Βρε, δεν ντρέπονται, βρε. Βρε, δεν ντρέπονται, εσύ. Δεν ντρέπονται. Και το καλύπτουν κάποιοι. Ποιοι το καλύπτουν, κυρίες και κύριοι? Ποιοι το καλύπτουν? Ο πεταλωτής. Ο κατεξοχήν αντίπαλος της Μονής. Ποια είναι η ουσία, κυρίες και κύριοι, να σας την πω επιτέλους, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Ποια είναι η ουσία? Είχαν την πιστονίδα με τα Χρυσόβουλα. Που κάποια στιγμή οι ανόητοι πήγαν να τα αφισβητήσουν και θα αφήναν πτωχό. Το Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ, το Πατριαρχείο το Οικουμενικό. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν ζημιές της Αλεξάνδρειας. Δηλαδή πάνω στο πω εγκλήματα. Εγκλήματα, η κουκουρούκου. Να αφισβητούσε τα Χρυσόβουλα, να χάναμε δισεκατομμύρια ως ελληνισμός. Πεταλωτής, προϊστάμενος υπουργός. Μιλτιάδης Παπαγιάννου, προϊστάμενος υπουργός. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτούς τους οποίους κατήγγυλαν στην ουσία, χωρίς να τους ονομάσουν βέβαια, οι δύο εισαγγελείς, ότι παρέβαιναν στο έργο μου. Παρέβαιναν, λέγανε εισαγγελείς και το βάλαν στα πόδια. Αυτοί που υπηρεσούσαν το οικονομικό έγκλημα. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα. Ύποπτος φυγής. Θα έφευγε από το μοναστήρι. Θα έφυγε από το Άγιο Όρος για να πάει να κρυφτεί μαζί με τον Ψωμιάδη στα Σκόπια. Δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά. Αν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα ο Εφραίμ, αν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα, δεν ήταν ο Εφραίμ και ήταν ο Πανόπουλος καλόγερος. Θα πήγαινε στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα και θα έλεγε να με πιάσετε μέσα εκεί. Και θα κατέβανε οι Ρώσοι μέχρι τα παράλια. Ήταν εδώ. Πήγε μόνος και προσιάστηκε και είπε εδώ. Δύο μέρες. Τρελάθηκε από την αδικία. Έφυγε το ζάχαρο και πήγε 600. Ο εγκληματίας. Τον έχουμε στον Κορυδαλό, τον εγκληματία.
Τον εγκληματία. Πόσα έβαλε στη τσέπη του, δεν μου απαντάει κανείς. 10 μέρες διερωτώ με.